Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε να παίξουμε GeoGuessr, μόνο που θα είμαι τυφλός. Θα πάρω μία μπλούζα εδώ πέρα. Μία μπλούζα την οποία μπορείτε να βρείτε και να παραγγείλετε και το link κάτω στην περιγραφή. Θα τη βάλω στα μάτια μου, έτσι ώστε να μην βλέπω τίποτα. Και ο Χριστάρας, ο οποίος είναι στην κλίση, θα μου περιγράφει την τοποθεσία. Και εγώ, βάσει με όσα πράγματα έχω μάθει τόσο καιρό από αυτό το παιχνίδι, θα προσπαθήσω να μαντέψω πού βρίσκομαι. Θέλω να γράψω στα σχόλια πόσες χώρες πιστεύεις ότι μπορώ να βρω σε ρί χωρίς να βλέπω. Εννοείται, άμα είσαι νέος στο κανάλι, κάνε μια εγγραφή, ένα like γιατί βοηθάει το βίντεο να διαδοθεί. Και πραγματικά ελπίζω να το απολαύσετε. Σε Κίνα και βλέπουμε. Δεν ξέρω αλήθεια. Μπορεί να πάει καλά, μπορεί να μην πάει καθόλου καλά και να μην το δει κανένας ποτέ αυτό. Λοιπόν, είμαστε σε έναν δρόμο. Ναι. Wow. Δεν έχει γραμμένο ο δρόμος πάνω. Καθόλου τίποτα. Καθόλου. Δεξιά αριστερά έχει χώματα. Το γενικότερο τοπίο τι έχει? Σπίτια. Σπίτια. Ωραία, πώς είναι αυτά τα σπίτια, τι καιρό κάνει? Έχουμε λίγο συννεφιά. Ναι. Τα σπίτια έχουν οροφές με κεραμίδια. Βρήκα μια ταμπέλα, η οποία είναι τρίγωνη. Λέει giveaway, το δίνει η Excellent. Μπορείς να καταλάβεις από ποια πλευρά του δρόμου οδηγάμε? Λογικά είναι την ανάποδη. Είναι από την ανάποδη, ναι. Τώρα βρήκα ένα αυτοκίνητο. Ωραία, πες μου τι χρώμα πινακίδες έχει αυτό το αυτοκίνητο. Έχει κίτρινο και ρόδα, αλλά έχουν άθρωπο. Βάλει Ηνωμένο Βασίλειο. Okay. Πού είμαστε? Σε Αυστραλία. Φοβάμαι, λες ότι έχει κίτρινες πινακίδες. Ναι, όντως είχε. Τι τζιμπέιτ ήταν αυτό, έλα τώρα. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είμαστε Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πειράζει, οκ, μ' άρεσε αυτή η εμπειρία. Για πάμε μια ακόμα. Έχουμε έναν καινούριο δρόμο. Ωραία. Και βλέπω ένα τρίκυκλο ταξί. Τρίκυκλο ταξί. Και βρήκα μια πινακίδα. Ωραία. Είναι πράσινη. Λέει πάνω περιοχές. Δεν θέλω να με πει τη γλώσσα για αυτή η πινακίδα. Απλά θέλω να μου πει αν έχει σύμβολα ή αν έχει κανονικό αλφάβητο. Όχι, δεν έχει κανονικό αλφάβητο. Έχει σύμβολα. Έχει σύμβολα. Ωραία. Και το οποίο είναι πολύ έσχημη με δέντρα για δεξιά-αριστερά και χώματα και. Τι χρώμα είναι τα χώματα? Καφέ. Καφέ, ωραία. Θέλω να βάλει Καμπόντια. Οκ, οκ. Όχι. Όχι! Σριλάνκα ήταν. Σριλάνκα δεν οδηγάνε κανονικά. Δεν λες να οδηγούσε ανάποδα αυτός? Χριστάρα! Στη Σριλάνκα πάνε ανάποδα! Τώρα τρελάνει! Είμαι σίγουρος ότι είναι η Καμπόντια! Έλα, είμαστε πολύ κοντά στο να καταφέρουμε να βρούμε έστω μια χώρα. Τώρα δεν οδηγάνε κανονικά. Ωραία, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αριστερά, δεξιά. Είμαστε στα αριστερά. Εμείς είμαστε στα αριστερά. Ωραία. Ναι. Παλιά πολύ, παλιά κτίρια και τέτοια. Το τοπίο είναι κάπως τροπικό. Ωραία. Για γλώσσα έχουμε και τα δύο. Και σύμβολα και κανονικά. Α, βρήκατε μια χώρα, να σου πω τι χρώματα έχει. Βρήκε σημαία, θα σου πω εγώ τι χρώματα έχει σημαία. Ωραία, για πες μου. Κόκκινο, μπλε, κίτρινο, άσπρο. Ναι. Μαλαισία. Ναι. Πάμε, ναι. Βάλε Μαλαισία. Είναι η πρώτη χώρα που βρίσκομαι σε αυτό το βίντεο. Ναι. Yeah, τέλεια. Προσπαθώ ό,τι μου περιγράψω να το κάνω εικόνα και είναι πολύ περίεργο, πραγματικά. Μπορούμε να κάνουμε δύο στα δύο. Είμαστε σε έναν δρόμο που δεν έχει διαγραμμή και δεν είναι και πολύ καλό. Μάλιστα. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδηγάνε. Ναι, από τα δεξιά οδηγάνε κανονικά. Ωραία, οδηγάνε κανονικά. Οι πινακίδες έχουν ένα μπλε στα αριστερά. Άρα είμαστε Ευρώπη. Η γλώσσα αυτή είναι αγγλικά ή είναι κάτι άλλο? Ναι. Έχει και κάποιε περισπομένε. Ωραία, έχουν περισπομένε, έχουν σύμβολα. Μου κάνει αυτό. Βάλε μία ψυχία. Οκ, η απάντηση είναι λάθος. Ήταν στη Ρουμανία κοντά στη Σερβία. Ρουμανία. Ωραία, πάμε, επόμενη χώρα. Ωραία, είμαστε στο αυτοκινητόδρομο. Ωραία. Με δύο λωρίδες. Με δύο λωρίδες. Πάνω σε μία γέφυρα. Τα αυτοκίνητα τι πινακίδες έχουν? Έχουν μπλε στα. Πάλι είναι Ευρώπη! Μπλε στα αριστερά. Μια πινακίδα που δεν έχουν ακριβώς τα αγγλικά, έχουν κάτι τελίτσες πάνω από τα. Έχει, ας πούμε, κάποιο αλφα με διαλυτικά ή κάτι τέτοιο. Είναι γιου με διαλυτικά. Γιου με διαλυτικά. Να σου πω πώς λέγονται αυτά τα διαλυτικά. Πώς λέγονται, umlaut. Ναι. Ωραία, απερίμενε. Μου λες τώρα π.χ. να δω προς Γερμανία, Αυστρία, αυτό θες να μου πεις? Βάλε Γερμανία, αλλά δεν θα βασιστώ μόνο σε αυτό. Δεν παίζει να είναι Γερμανία. Okay. Έχουμε. Ήμασταν η χώρα της Αυστρίας. Οκ, δεν πάει άσχημος τώρα. Ας παίξουμε έναν ακόμα γύρο με την ελπίδα ότι τουλάχιστον αν είναι Ευρώπη να έχουμε λίγο περισσότερα στοιχεία δίπλα μας. Πιστεύω μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε σε ένα μέρος που έχει πολλά δέντρα δίπλα. Γενικά είμαστε σε επαρχία. Ωραία, ψηλά δέντρα, κοντά. Μέτρια, όχι ούτε ψηλά, κοντά θα πω εγώ. Ωραία. Η διαγράμμιση στον δρόμο είναι ότι έχουμε κίτρινες διακομμένες γραμμές στη μέση. Ωραία. Και δεξιά και αριστερά άσπρο. Έχουμε σπίτια, έχουμε αυτοκίνητα, κάτι άλλο που μπορεί να είναι βοηθητικό εδώ πέρα. Έχουμε ένα μαγαζί το οποίο πουλάει ψάρια. Ωραία. Και έχουμε βρει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι παλιό. Ναι. Και αγροτικό κάπως. Ωραία. Και έχει μια πινακίδα η οποία είναι κόκκινη. Κόκκινη. Ναι. Έχουμε και μια σημαία. Θα πω τα χρώματα της σημαίας. Περίμενε. Θα φτάσουμε στη σημαία σε λίγο. Κράτα τη σημαία.
Okay, γιατί okay. Τη σημαία έχουμε πει ως κανόνα ότι άμα είναι να τη βρω, θα τη βρω εγώ. Οδηγάνε κανονικά από τη δεξιά. Οδηγάνε δηλαδή. Κανονικά, ωραία. Άρα είμαστε λογικά Αμερικοί. Πάμε να δούμε αν μπορώ να μαντέψω τι χρώματα έχει η σημαία που βρήκες. Η σημαία που βρήκες έχει κόκκινο, μπλε και άσπρο. Ναι. Ωραία, Ηνωμένες Πολιτείες. Δώσ' το. Το βάζω. Το βάζεις, ναι. Από εδώ πέρα. Σε κάποια πολιτεία τώρα ακριβώς μακάρι να είχα ανοιχτά τα μάτια μου. Την έχασα την πολιτεία για μια πολιτεία. Στην πολιτεία του Μισούρι. Όμορφο. Έγινε το πρώτο βήμα. Για να δούμε, μπορούμε να κάνουμε 2-2. Και κάπως έτσι, ενώ το κεφάλι μου σκέφτεται ένα σωρό χώρες για να μαντέψω σωστά σε αυτό το γύρο, εσύ με τη σειρά σου μάντεψε τι άλλο έχει διαθέσιμες πολλές χώρες. Η απάντηση είναι ο σημερινός μας χορηγός, το Surfshark VPN. Το Surfshark VPN σε βοηθάει να καλύψεις τα ίχνους στο ίντερνετ κρύβοντας την IP σου, αφού μπορείς να συνδεθείς σε όποια χώρα θέλεις από τη μεγάλη λίστα που διαθέτει. Έτσι, σερφάρες με ασφάλεια, μακριά από hackers και άλλους κακόβουλους μηχανισμούς. Αφού λοιπόν μπορείς να αλλάξεις την τοποθεσία σου σε δευτερόλεπτα, μπορείς να ξεκλειδώσεις περιεχόμενο που έχει περιορισμό στη χώρα σου, όπως σειρές, φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια, τυχερά παιχνίδια και άλλα πολλά. Προσωπικά, απολαμβάνω να βλέπω ταινίες και σειρές που υπάρχουν μόνο στο αμερικάνικο Netflix. Το κουμπώνεις πραγματικά σε όσες συσκευές γουστάρεις, έχεις 24-ωρο support και το καλύτερο, 83% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δωρεάν, πατώντας το link στην περιγραφή. Το δοκιμάζεις και αν δεν σου κάνει, μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Καλό και ασφαλές σερφάρισμα λοιπόν και πίσω στο βίντεο, ελπίζοντας σε μια καλή μαντεψιά. Είμαστε σε δρόμο, διπλή κατευθύνση. Ξέρεις, αριστερά έχουμε δέντρα. Ναι. Διαγράμμιση έχουμε 2 άσπρες γραμμές στη μέση και 2 πλάκια, κατάλαβες. Ναι. Έχουμε κάτι πασαλάκια, το ένα κόκκινα, 2 κόκκινες γραμμές και ένα σαν ήλιο χρυσό πάνω τους. Ω, οκ. Πηγαίνουν κανονικά τα αυτοκίνητα. Ναι. Και βρήκα μια πινακίδα η οποία έχει να στρίψουμε αριστερά σε ένα τρίγωνο κίτρινο. Και τα γράμματα είναι σύμβολα. Θα πήγαινα κάπου προς Ταϊβάν ίσως. Τα σύμβολα αυτά σου θυμίζουν κινέζικα λογικά. Όχι. Σκατά. Πες μου λίγο για το δρόμο, αν είναι καλός, αν είναι κακός. Και πες μου αν είμαστε σε έρημο. Καλούτσικος είναι ο δρόμος. Σε έρημο δεν είμαστε, είμαστε όχι σαν ζούγκλα, αλλά κατάλαβες. Τροπικό. Ναι, τροπικό θα το πω. Θα έλεγα Καμπόντια πάλι, γιατί οδηγάμε κανονικά όπως είπες. Βρω, βρήκα τη μια σημαία. Έχω 2 ευκαιρίες για να βρω τη σημαία. Ωραία, ωραία, ωραία. Η σημαία αυτή είναι κόκκινη. Μπλε. Ναι, κόκκινη, μπλε, άσπρη φάση. Ναι. Ωραία, δώσε Καμπόντια. Θα μου πεις, άμα έχει σημεία γραμμές, κάτι τέτοιο, κανένα κάστρο, τίποτα κύκλους, τίποτα τέτοια. Ρε, θα με τρελάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βαστεί κάπου αλλού. Πού αλλού μπορεί να βαστεί. Θα δώσε Καμπόντια. Δώσε Καμπόντια, ναι. Είσαι σίγουρος. Δώσε Καμπόντια. Ωραία, και είσαι σωστός. Τόση ώρα με τυρανάς για αυτό το λόγο. Αφού έχεις τη σημαία μπροστά σου, γιατί με τυρανάς. Ήταν η πρώτη μου επιλογή από την αρχή. Με τυρανάς έτσι. Ωραία, 2-2. 2-2 με πολύ υδρότα να πούμε. Με τυρανάς, επειδή δεν βλέπω και έχω μειονέκτημα, με τυρανάς εκεί πέρα. Καλά, καλά, θα ανοίξω τα μάτια για να σου πω. Είμαστε σε ένα δρόμο που έχει δεξιά και αριστερά διακεκομένα κουτάκια. Δεξιά και αριστερά διακεκομένα κουτάκια. Οι πινακίδες είναι χαμηλές. Ναι. Είναι ορθογώνιες. Μία από αυτές είναι κόκκινη και άλλη είναι μπλε. Πες και μία το γενικό τοπίο, αλλά νομίζω ξέρω που είμαστε. Δέντρα και πολλές παιδιάδες με. Ωραία, 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 ωραία. Βάλε Δανία, βάλε Δανία. Σίγουρος. Ναι, σίγουρος. Okay. Έλα. Σέβη, το έχεις σωστό. Νομίζω είμαι σωστός, ναι. Σωστός, ναι. Yes! Τώρα μην βλέπω τίποτα live, είμαστε 3-3. Πώς με κόβεις, έχω βελτιωθεί, πες μου. Για να τα βρίσκω τυφλός, με ανοιχτά μάτια τι μπορεί να κάνω. Έλα, εντάξει, okay, πολύ ψωνίστηκα. Πάμε, πάμε. Είμαστε σε ένα χωριό, στο οποίο οδηγάνε κανονικά. Ο δρόμος έχει μία ευθεία γραμμή. Στο κέντρο, φαντάζομαι. Ναι, και γράφει πάνω στο δρόμο πράγματα. Γράφει του στυλ κάτι σκόλα, κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραία, αυτό είναι το σχολείο. Τώρα το θέμα είναι το σχολείο στα σέρβικα ή στα κροάτικα. Για προχωρά λίγο πιο κάτω και δες αν μπορείς να βρεις κάποιο αυτοκίνητο. Βρίσκω ένα λεωφορείο, κάτι να σου πω. Πρέπει να με πεις αρχικά τι πινακίδες έχει αυτό το λεωφορείο. Ευρωπαϊκές. Νομίζω ότι είμαστε Σερβία εδώ πέρα. Στην Κροατία οι περισσότερες πινακίδες τουλάχιστον στην Google δεν έχουν το μπλε το ευρωπαϊκό στα αριστερά. Έχεις δει καμιά πινακίδα η οποία να δείχνει καμιά περιοχή κάτι, τι χρώματα έχουν. Λέει ότι πουλάει ένα πράγμα. Ναι. Λέγεται Secure. Πώς λέγεται? Secure. Secure. Ωραία, βοηθάει πολύ αυτό. Δεν βοηθάει καθόλου, να είμαι ειλικρινής. Και κοστίζει 59 και 90. 59 και 90 τι, μπανάνες, πορτοκάλια. Δεν σου λέω, εγώ ξέρω τι νόμισμα έχουν. Λοιπόν, βάλε σε παρακαλώ Σερβία. Σίγουρος. Βάλε Σερβία κάπου κοντά στην πρωτεύουσα, ξέρω εγώ κάτι. Οκ. Πάμε, δώσ' το. Και ήμασταν Σερβία.
Yes! Yes, αυτό είναι υπέροχο. Το νόμισμά τους είναι 1 ευρώ ανά 63 δικά τους. Τέλεια. Μάθαμε και την πληροφορία της μέρας. Μπρο, είμαστε 4 στα 4. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε το 5 στα 5. Είμαστε σε ένα δρόμο τώρα. Ποιος είναι ωραίος δρόμος. Τον έχουν στρωμένο καλά, ας πούμε. Είναι αλφα. Ναι. Ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έχει κάτι σαν πυκνά δάση τα οποία είναι πεύκα, τα δέντρα. Έχει κάτι πασαλάκια δεξιά τα οποία είναι άσπρα με ένα κόκκινο πορτοκονέακι μικρό για να φωσφορίσει το βράδυ. Ναι. Οι πινακίδες είναι ευρωπαϊκές. Ευρωπαϊκές, προφανώς είμαστε Ευρώπη. Οδηγάμε κανονικά. Άρα, με τα πεύκα που λες, εγώ κλείνω προς ψηλά. Φάση Φιλανδία. Α, και βρήκα και μια ακόμα πινακίδα που είναι τρίγωνη. Πάλι το τρίγωνο το μεγάλο, το άσπρο στη μέση. Και έχει ένα θαυμαστικό στη μέση. Και είναι άσπρο στη μέση. Ναι. Αχ, τώρα στη Φιλανδία αυτά είχα μια φορά και κίτρινα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Τα πασαλάκια είπες ότι είναι άσπρα με λίγο σαν κόκκινο καπελάκι. Τι ακριβώς παίζει εκεί? Κόκκινο για τα. Να το βλέπετε τα αυτοκίνητα που φωσφορίζουν, κατάλαβες. Ένα κόκκινο. Κατάι λέγεται. Και πάνω έχουν ένα σαν σκουφάκι μαύρο. Ωραία. Αυτό το κόκκινο είναι πάνω στο μαύρο ή είναι πιο κάτω από το μαύρο? Πιο κάτω. Να σου διαβάσω μια πινακίδα. Διάβασε μου τι λέει. Φούμπερ φουσιελουντ. Κάτσε το κόκκινο. Περίμενε. Τελειώνει σε UND. UNG. G. UNG. Φούμπερ φουσιελουντ. Λες να είμαστε Αυστρία. Διαβάζω και μια ακόμα από τα ταμπέλα. Πάμε και μια ακόμα ταμπέλα. Κόχνστατ. Πώς? Κόχνστατ. Πάμε Αυστρία. Αυστρία. Γιατί γελάς? Ξέρω εγώ. Πας Αυστρία. Ρε, τώρα πάμε Αυστρία. Ωραία. Συγχαρητήρια. Πλάκα κάνεις. Όντως, ναι. Ήταν Αυστρία. Τώρα στο τέλος το βρήκατε εγώ, να ξέρεις. Ήταν μια ταμπέλα που έλεγε αλφατάφ. Ωχ, πώς έχω γίνει έτσι, ρε. Να ξέρεις, έκανες καλή περιγραφή, αλλά σε κάποια σημεία όντως μπερδεύτηκα τέρμα. Δηλαδή, σίγουρα εκεί που μου τα διάβαζες. Από την αλήθεια, όταν θα διάβαζα, το πρώτο που σου διάβασα, σου έκανα με σφυρική αποστροφόρα γιατί έφυγα. Ναι, με μπέρδεψε εκεί πέρα. Εγώ κατάλαβα την Αυστρία γιατί το συγκεκριμένο πασαλάκι βρίσκεται στην Αυστρία και στην Σλοβενία. Αλλά τώρα με πεύκα νέα αυτοκίνητα και το ένα και το άλλο, ήμουνα σε φάση, οκ, Αυστρία. Οπότε, αν θες να δεις περισσότερα βίντεο σαν και αυτό, κάνε μια εγγραφή άμα είσαι νέο στο κανάλι, ένα like γιατί βοηθάει το βίντεο να διαδοθεί. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τα λέμε!